ο Πλατανιάς είναι γενικά μια ομάδα που δυσκολεύεται στον γκολ. Τώρα έβαλε 3 μαζεμένα στη Λάρισα. Η στατιστική λέει ότι και μπαίνει ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη πάρα πολύ προσεκτικό στο κομμάτι άμυνας. Ειδικά ο Μπέντο ήταν το πρώτο μάτς όπου ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πάρα πολύ σοβαρός. Πάρα πολύ μετρημένος, με πολύ κοντά τους 4 στη γραμμή της τετράδας, σε καμία περίπτωση να του φύγουν πίσω από την πλάτη της Ξάνθης. Πρώτη φορά είδα τον Ολυμπιακό τόσο δυνατό, τόσο μεστομένο, όσον αφορά το κομμάτι άμυνας. Τώρα, από εκεί και πέρα, και ο Ολυμπιακός μπροστά, μην νομίζεις ότι έχει τη σούπερ ομάδα και δεν έχει τη σούπερ ομάδα μπροστά, γιατί δεν έχει τους εξτρέμ που σκοράρουν. Έχει μια δυσκολία η πλαϊνή του να σκοράρουν. Και όλο το ζόρι το βγάζει ο Ιντέζη, ο Φορτούνης και η πίσω γραμμή. Σπάνια δηλαδή θα σκοράρουν οι πλαϊνοί. Δύσκολα δηλαδή και οι δυο οι πλαϊνοί να κάνουν τα 3/4 των γκολ που θα κάνει ο Ιντέζη. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Οπότε αυτομάτως πάμε σε μια κατάσταση συντηρητική. Ο Ολυμπιακός νιώθει μια μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά το κομμάτι πρωτάθλημα. Ο Πλατανιάς με τις δύο συνεχόμενες νίκες νιώθει μια ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά το κομμάτι παραμονή. Για πιο πάνω δεν έχει βλέψεις, για πιο κάτω δεν φοβάται, έχει πολύ κακές ομάδες. Και νομίζω θα γίνει ένα συντηρητικό παιχνίδι. Θα γίνει ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα ξεφύγει το σκορ σε υψηλά επίπεδα. Νομίζω ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός πολύ δύσκολα με άντερ. Δηλαδή πιστεύω στο 0-1 ή 0-2 του Ολυμπιακού. Πιστεύω ότι είναι πολύ χαμηλό σκορ. Στο άντερ που είναι στο 1.50-1.55 είναι χαμηλό από ό,τι είδα και στο ΡΕΠΑΠ. Είναι χαμηλό, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει το σκορ σε υψηλά επίπεδα. Λόγω του συντηρητισμού του Ολυμπιακού στην Ξάνθη και τη δυσκολία του Πλατανιά να σκοράρει γενικώς και τον πλαϊνό του Ολυμπιακού που δύσκολα σκοράρει. Αυτό.